Γιόρτασαν, χόρεψαν, ψώνισαν σε μια μαγική βραδιά σε πύργο Γεσπάρτη κατά τη διάρκεια της Λευκής Νύχτας. Τρίπολη και Καλαμάτα ετοιμάζονται για τις δικές τους εκδηλώσεις. Την ίδια ώρα που έμποροι και ιδιοκτές καταστημάτων της εστίασης ψάχνουν το δικό τους φως, η προοπτική μιας Λευκής Νύχτας για την Αχαϊκή πρωτεύουσα δεν μοιάζει πιθανή. Στην Πάτρα βασιλεύει η ανεργία και δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια από το εργατοϋπαλληλικό κέντρο. Εμείς θέλουμε να είμαστε σύνομοι. Αυτή είναι κατά των λευκών νυχτών και των μαύρων Παρασκευών, όπως τα λένε, και γενικά σε οτιδήποτε θέλουμε. Σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του εμπορικού, το κοιτάμε να βρεθεί λύση, γιατί σίγουρα σε μια βαλτωμένη πόλη αυτό, έστω για μια μέρα, σίγουρα καλό θα κάνει και στα εμπορικά και στην εστίαση. Οι διεργασίες για την διεξαγωγή Λευκής Νύχτας στην Πάτρα είχαν ως στόχο την πραγματοποίησή της στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τα εμπορικά καταστήματα θα επέκταναν το ωράριό τους και γνωστοί καλλιτέχνες θα τραγουδούσαν στο κέντρο της πόλης. Εγώ μια χαρά, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί όχι, ωραία θα ήταν. Μακάρι να γίνει, θα ήταν πολύ ωραίο. Πιστεύετε, λείπει κάτι τέτοιο? Γενικά υπάρχει ζωή στην Πάτρα, ειδικά με τους φοιτητές, οπότε λίγο πολύ γίνονται πάρτι. Εντάξει, αυτό καλύτερα μάλλον να ρωτήσουμε τους εργαζόμενους. Πιστεύω καλό. Θα αυξηθεί και ο τζίρος στα μαγαζιά, οπότε θα κάνει καλό. Θέλαμε να κάνουμε ένα τετραήμερο με μία κορύφωση την Παρασκευή, το απόγευμα και έως αργά το βράδυ, όπου θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και συγχρόνως θα υπήρχε και συναυλία στην πλατεία Γεωργίου με κάποιους επώνυμους καλλιτέχνες. Παρά την βούληση, μικρό καλάθι κρατούν οι επαγγελματίες για τα έσοδα που θα αποκομίσουν από αυτή τη γιορτή επαγγελματίες. Λίμα δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Θα είναι μία ένεση παυσίπονη σε ένα μεγάλο καρκίνο. Γιατί η Πάτρα αυτή τη στιγμή η εστίαση είναι καρκίνος. Πεθαίνουν οι επιχειρηματίες, πεθαίνουν τα στελέχη. Ωστόσο, η πρόταση αυτή φαίνεται πως δεν θα ευδοκιμήσει με το εργατικό κέντρο της Πάτρας να διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις. Οι Λευκές Νύχτες στην ελληνική περιφέρεια δεν έμειναν αλόβητες από την πανδημία του κορονοϊού και είχαν σταματήσει το 2019. Τότε Εμπορικός Σύλλογος και Δήμος Πατραίων είχαν ανοίξει εκ νέου μέτωπο με αποτέλεσμα η πρόταση αυτή να παγώσει.